Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να καλησπερίσουμε στο δελτίο μας τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ροδόπης, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και πάμε να δούμε από κάποια ζητήματα τα οποία προέκυψαν σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε τουλάχιστον τηλεοπτικά να συνομιλήσουμε. Έχουμε συσσωρευμένη δισιογραφία. Σωστά. Πάμε να δούμε τα θέματα από το τέλος προς την αρχή. Το τελευταίο θέμα των ημερών είναι αυτό των μεταγραφών, του συνόλου των μεταγραφών στην περιοχή μας. Όπως κατήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας ο Περιφερειάρχης ο κ. Παυλίδης, το ποσοστό αγγίζει το 39%. Δυσαρεστημένος φαινόταν και από την συγκεκριμένη στάση του Υπουργείου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ο πρίτανης ο κ. Καραμπίνης. Θα ήθελα λοιπόν και το δικό σας σχόλιο. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η κατάσταση όταν ξεκινήσαμε ήταν πολύ πιο τραγική. Είχε ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο απελευθέρωνε πλήρως και χωρίς προϋποθέσεις μεταγραφές και η στατιστική αποτύπωση, επειδή την παρακολουθώ κάθε μέρα, ήταν ότι από τους 2.400 εγγεγραμμένους στα πρώτα έτη των τεσσάρων πόλεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, δηλαδή της Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και της Ξάνθης, από τους 2.400 οι 1.700 είχαν αιτηθεί μεταγραφή. Αυτό μας κινητοδότησε να κινητοποιηθούμε και είχα προσωπικά απανωτές επικοινωνίες με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Λοβέρδο, όπου του εξήγησα ότι δεν προτιθέμεθα πολλοί εκ των βουλευτών εδώ και της περιοχής να ψηφίσουμε πλέον νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας εφόσον δεν προστατευθεί ο ρόλος και το μέλλον, η προοπτική της πιο επιτυχούς επένδυσης που έγινε στην περιοχή από την ελληνική πολιτεία και δεν είναι άλλη από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε διαβούλευση, στην οποία προφανώς ζήτησε την έγκριση του κ. Σαμαρά, ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Λοβέρδος και υπήρξε και η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου. Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν, κατά την άποψή μου, θετικό, θετικότερο από αυτό που θα αντιμετωπίζαμε, να περιοριστούν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που επρόκειτο να γίνουν οι μεταγραφές για φέτος. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο χαμηλότερο το ποσοστό από αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, γιατί μετριάζεται αυτό το ποσοστό και από τις μεταγραφές των Κομωτινέων ή των Γηγενών που, ή άλλων που επιλέγουν από άλλες πόλεις να έρθουν εδώ λόγω της συσπουδής μαζί με τα αδέρφια ή επειδή είναι παιδιά από εδώ κτλ. Υπολογίζω ότι η απώλεια φέτος είναι της τάξης του 20%, αλλά αυτό δεν είναι επίσημο που λέω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που θα χάναμε το 70%, χάνουμε το 20% για φέτος και από του χρόνου πλέον σταματάει αυτό το αιμορραγικό νομοσχέδιο, διότι έχει δηλώσει και ο Υπουργός Παιδείας ότι τα ίδια τα πανεπιστήμια θα προσδιορίζουν τον αριθμό των εισακτέων και αυτό θα γίνεται σεβαστό από το Υπουργείο Παιδείας. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, έχω ζητήσει ήδη από τώρα το Υπουργείο Παιδείας να αποφασίσει την αύξηση των φοιτητών για του χρόνου, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα της λειτουργίας αυτού του πανεπιστημίου. Εδώ, για τον χρόνο λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν θα χωρούν κοινωνικά κριτήρια στις μεταγραφές? Ακούστε, ναι. Ένα θέμα το οποίο... Οι μεταγραφές φαίνεται ότι θα καταργηθούν μάλλον. Εάν δεν καταργηθούν, τουλάχιστον θα περιοριστούν πάρα πολύ αυστηρά. Είσαι ένα ποσοστό πολύ... συγκεκριμένο, ναι, 10% όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα 10 θεραπευτή από την πρόβλεψη μεγαλύτερου αριθμού εισακτέων, ώστε το ποσοστό αυτό να μην στερεί τον αριθμό που πρέπει κανονικά να φοιτούν εδώ και που μπορεί να σηκώσει όχι μόνο η νομική, η ιατρική και το πολυτεχνείο, αλλά και οι υπόλοιπες σχολές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όλο όπως το ζήσαμε φέτος είχε σαν συνέπεια τον πανικό της τοπικής αγοράς. Δηλαδή, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων με ενόχλησαν να μου πούν ότι έρχονται γονείς και ζητούν να νοικιάσουν τις γκαρσονιέρες τους για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις μήνες. Ευτυχώς μετά από αυτή την παρέμβαση αυτό έχει ξεπεραστεί και πλέον επιστρέφει η περιοχή στην ομαλότητα. Αλλά μου δίνει εμένα την δυνατότητα και το δικαίωμα να πω ότι τίποτα τελικά στην πολιτική δεν είναι αυτονόητο. Διότι όταν είσαι Υπουργός Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη και τα ποιοτικά κριτήρια εξέλιξης του Δημοκρατίου, είχα διπλασιάσει τον φοιτητικό πληθυσμό με απόφασή μου στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, τότε αυτό θεωρείται αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Πρέπει να είναι κομμάτι μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής αυτό. Γι' αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Γι' αυτό και έχει σημασία να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων, για να μπορούμε να ευαισθητοποιούμε και να φωτίζουμε κάθε φορά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως ένας υπουργός που κατάγεται από την Αθήνα, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη ή από όπου αλλού δεν μπορεί να τα δει γιατί δεν τα έχει ζήσει ποτέ και γιατί ευνόητο είναι ότι δεν θα τον ευαισθητοποιήσουν όταν κάνει το σχεδιασμό. Άρα δεν μπορεί και να την υποστηρίξει. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά στην επαναλειτουργία της σχολής Αστιφυλάκων.
είναι ένα ζήτημα το οποίο σχολιάσαμε κάθε φορά, σε κάθε μας συνέντευξη. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό και ως διδάσκουσα εκεί. Θυμίζω ότι με πρωτοβουλία σας και με πρωτοβουλία και συγχαρητήρια γι' αυτό της Τοπικής Ένωσης Αστυνομικών το καλοκαίρι έγινε στις 4 Αυγούστου μια μεγάλη εκδήλωση εδώ, στην οποία συμμετείχαν οργανωτικά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων και το παλιό προσωπικό της Σχολής Αστυνομίας. Και εκεί μου δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσω σκληρότατη κριτική σε αυτή την απόφαση που, κατά τη γνώμη μου, επάρθει ερήμην μας και ευνηδιαστικά και χωρίς να πατάει σε κάποιο σχεδιασμό σοβαρό. Αντιθέτως, υπονόμευε ένα κομμάτι της στρατηγικής για την περιοχή. Έγινε ένα λάθος το οποίο όλοι το καταγγείλαμε και ζητήσαμε να επανορθωθεί. Για πολύ μεγάλο διάστημα δεν είχε επανορθωθεί αυτό το λάθος. Τώρα όμως, μετά από μια τελευταία παρέμβαση που έγινε από πλευράς μας και από την επιμονή όλων προς αυτή την κατεύθυνση, υπήρξε ευαισθητοποίηση και του νέου Υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κ. Κικίλια, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, και του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Σταμάτη, και αυτόν τον ευχαριστώ. Και πιέστηκε και η ηγεσία της αστυνομίας, η οποία ήταν θετική αυτή τη φορά. Ο νέος αρχηγός συμπαραστάθηκε στη Θράκη και είχαμε την απόφαση επαναλειτουργίας. Άμεσα λοιπόν απομακρύνθηκαν οι μετανάστες από την πρότυπη σχολή της Κομωτινής σε άλλα κέντρα. Η σχολή θα επαναλειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή προωθείται η πρόσληψη και των ειδικών φρουρών συνοριοφυλάκων και έχω ζητήσει το πρώτο κύμα προσληφθέντων, 250-300 άτομα, να έρθουν όλα στην Κομωτινή για να εκπαιδευτούν εδώ. Και βεβαίως από το Σεπτέμβριο θα έχουμε και τους νέους δόκιμους που περιμένουν εδώ και 2 χρόνια να έρθουν στη σχολή για να εκπαιδευτούν. Επανέρχεται λοιπόν η ομαλότητα στη λειτουργία και βεβαίως πιθανότατα αυτή η ομαλότητα στην λειτουργία να επανέλθει και στις γειτονικές σχολές, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη και η Ξάνθη και το Διδημότυχο. Επειδή ανέκυψε από αυτή την ιστορία ένα ζήτημα, όταν τότε έγινε το κέντρο μεταναστών και υπήρξε επανάσταση από πλευράς μας για το θέμα αυτό, υπήρξε απέτηση παράλληλα δική μου προς τον τότε Υπουργό να στελεχωθεί τουλάχιστον το κέντρο από παιδιά που κατάγονται από εδώ, για να μην πληρώνουν οι γονείς τους την παραμονή τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να έρθουν αυτοί εδώ να μειωθεί το κόστος και για την αστυνομία και για τις οικογένειες. Αυτά τα παιδιά τώρα, ειδικά αν είναι ειδικοί φρουροί, θα πρέπει να μετακινηθούν και πρόκειται να μετακινηθούν πάλι πίσω στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί ζητήσαμε και υπήρξε ανταπόκριση από το Υπουργείο, οφείλω να το πω, να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στις γειτονικές πόλεις όπου παραμένουν τα κέντρα φύλαξης για να μην υποστούν την όλη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση. Και νομίζω ότι εκπληρώθηκε γι' αυτό. Έγινε δεκτό, λέτε. Για ακόμα μια φορά θέλω να σας πω όμως ότι κάποτε η μεταφορά με παρέμβασή μας του αρχηγείου όλων των σχολών της Ελλάδος στην Κομωτινή θεωρήθηκε αυτονόητο. Όταν έκλεισε ευνηδιαστικά και ερήμην μας η σχολή, κάποιοι κύκλοι επιδίωξαν να φορτώσουν προσωπικά την ευθύνη σε μένα, παρότι εγώ δεν είχα ενημερωθεί. Αμύνθηκα τότε και στην Ένωση Αστυνομικών, που και αυτοί πέρασαν πολλά, και η Σταυρούλα Ιζατζάνα και οι συνεργάτες της. Επήγα μάρτυρας υπερασπίσεώς τους, διότι υπήρχε εκκρεμές πειθαρχικό με το ερώτημα της απολύσεως. Τους στήριξα κόντρα στην κυβέρνηση στην οποία ανήκα, γιατί ήξερα ότι έχουν δίκιο και γιατί έβαλαν την περιοχή και την αστυνομία, δηλαδή το επάγγελμά τους, το λειτουργήμά τους, πάνω από τα προσωπικά συμφέροντα. Καταφέραμε τότε να τους αθωώσουμε και σήμερα να τους δικαιώσουμε, διότι σε αυτόν τον αγώνα οφείλεται η επαναλειτουργία, στην επιμονή όλων μας, στην ενότητα, στη συμπαράσταση του Μητροπολίτη μας, στη συμπαράσταση του Δημάρχου μας, στη συμπαράσταση του Περιφερειάρχη μας. Κάναμε κοινό αγώνα αυτό το διάστημα για να επιτύχουμε το αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο γίνεται με πολύ κόπο και πολύ θυσία. Μπορεί να μην διαφημίζεται αυτό, αλλά να ξέρετε ότι από πίσω από κάθε βήμα που γίνεται προς τα μπρος, κρύβονται τεράστιες προσπάθειες και κόστος και πολλές φορές και μεγάλο ρίσκο. Ίσως και σε αυτή την κατεύθυνση η αποτέλεσμα πίεσης να ήταν και η τελευταία έλευση εδώ του αρμοδίου υφυπουργού για τον εκτινοτροφίας, για τον καταρροϊκό πυρετό και όλα αυτά τα κρούσματα ευλογιάς τα οποία είδαμε. Καλά κάνει για το φύγετε. Είχε προηγηθεί και μια σειρά παρεμβάσεων και από εσάς με ερωτήματα σχετικά τα οποία θέσατε στην. Και τώρα παραμένει το πρόβλημα. Και παραμένει το πρόβλημα και όσον αφορά τους βοσκοτόπους και όσον αφορά τις αποζημιώσεις αυτών των ζώων που έχουν πληγεί. Υπάρχουν ασθένειες οι οποίες καλύπτονται με πληρότητα, υπάρχουν όμως και ασθένειες οι οποίες δεν καλύπτονται. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταστρέφονται πλήρως τα κοπάδια της περιοχής. Έχουμε ζητήσει λοιπόν να αντιμετωπιστούν όλες οι ασθένειες αυτές που πλήττουν την κτηνοτροφία της Θράκης με ίσους όρους και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά δε τους βοσκοτόπους, έχουμε επιμείνει ότι θα πρέπει
να διευρυνθούν οι δυνατότητες κάλυψης των αναγνωρισμένων βοσκοτόπων στην περιοχή, είτε μέσα από ερμηνεία του νόμου, είτε μέσα από καταγραφή των κείμενων βοσκοτόπων, ώστε να καλυφθεί η περιοχή. Η περιοχή θα πρέπει να προσαρμοστεί βεβαίως στην περιοριστική λογική η οποία ισχύει, διότι αυτό είναι απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν συμμορφωθούμε θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε για πάντα τις επιδοτήσεις. Αλλά γίνεται ένας αγώνας να αναγνωριστούν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη, προκειμένου ως βοσκότοποι, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τους κτηνοτρόφους μας. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά. Από την επόμενη χρονιά και μετά, όπως μου διαβεβαίωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είπαμε, που είχαμε ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης, πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε στην ομαλότητα και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων. Μακάρι και αυτό να γίνει. Είναι, όπως και εσείς γνωρίζετε, απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας. Μαζί με την κακή χρονιά που φαίνεται να είναι η φετινή για τους αγρότες μέσα από το μπαμπάκι, επίσης με τις χαμηλές τιμές για το καπνό, αντιλαμβάνεστε κι εσείς πολύ καλά. Είχαμε και την πρόσφατη επίσκεψη του διοικητή του ΕΛΓΑ. Βεβαίως. Και την επιτόπου έτσι, καταγραφή των ζημιών, το χαλάζι κτλ. Ήμουνα μαζί του και ο συνάδελφος, ο κ. Χατζιοσμάν. Πήγαμε και σε δειγματοληπτικά σε κάποιες περιοχές του νομού να διαπιστώσει διεισόμαστε τις ζημιές και ελπίζω και εκεί να έχουμε γρήγορη ανταπόκριση. Ήθε. Τώρα κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αλλάξουμε τον κύκλο των ερωτήσεων, να αφήσουμε τα τοπικά και να πάμε στα μεγάλα εθνικά μας θέματα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πληροφορηθήκαμε αλλά και είδαμε παράλληλα όσο παρακολουθούμε έτσι και το κανάλι της Βουλής την παρουσία σας εκεί στο Κοινοβούλιο με αφορμή του γεγονότος ότι είστε επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας για την του ΝΑΤΟ, για την χώρα μας. Συνεδρίασε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Επιτροπή και η Ειδική Ομάδα Συνεργασίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Έτσι, βλέπω και τις σημειώσεις, μην κάνω λάθος. Εδώ έχει αξία να δούμε όχι μόνο την πρώτη συνεδρίαση αυτή μετά από πολλά χρόνια, όχι μόνο το γεγονός ότι έγινε στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και τα θέματα τα οποία συζητήσατε. Μου κοιτάξτε να σας πω. Υπήρχε, όπως γνωρίζετε, μια προκατάληψη έναντι του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, η οποία ανέκυπτε από τη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ του 1973-1974 κατά την παράνομη εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο. Και υπήρχε ένας αντιαμερικανισμός και ένας αντινατοϊσμός. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας παροπλίζει και να μας απομονώνει στη σύγχρονη συγκυρία, όπου το ΝΑΤΟ επαναπροσδιορίζει το ρόλο του και δεν είναι ο ένας εκ των δύο πόλων έναντι του συμφώνου της Βαρσοβίας, το οποίο κατέρευσε, αλλά είναι, θα έλεγα, ένας διεθνής οργανισμός πλέον που η αρμοδιότητά του είναι παγκόσμια. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να ενισχύσει τη θέση τη γεωστρατηγική και τη σημασία του ρόλου της μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Ιδιαίτερα τώρα που εκδηλώνονται νέες απειλές που είναι πολύ κοντά μας. Και αναφέρομαι στην αλλαγή παιχνιδιού από την ρωσική πλευρά που δημιουργεί νέες ισορροπίες στη Μαύρη Θάλασσα, στη σχέση της με την Ουκρανία. Αναφέρομαι όμως κυρίως στη δημιουργία Ισλαμικού Χαλιφάτου, Ισλαμικού κράτους, στην περιοχή του Ιράκ και της Συρίας, το οποίο έχει άμεση επίπτωση και στη δική μας ισορροπία. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια οι πρόσφυγες που φεύγουν από την περιοχή εκείνη, διότι οι φανατικοί Ισλαμιστές προχωρούν σε σφαγές, σε πεδομαζώματα, σε βιασμούς, σε καταστροφές πόλεων κτλ. Και δεν υπάρχει αντίδραση. Το ΝΑΤΟ λοιπόν θέλαμε να συνεδριάσει εδώ για να δει τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα γι' αυτό. Και πήραμε την πρωτοβουλία να το προκαλέσουμε. Εγώ ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας το ζήτησα επίμονα και το πετύχαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε εδώ μια κοινή συνεδρία της Επιτροπής του ΝΑΤΟ, της Κοινοβουλευτικής για την Μεσόγειο και για τη Μέση Ανατολή, μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το θέμα ήταν ακριβώς οι απειλές που διαμορφώνονται και δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, εμφανίζονται στα ανατολικά μας από το Ισλαμικό κράτος και την τρομοκρατία, και έγινε μια γόνιμη συζήτηση επ' αυτού, στην οποία βεβαίως αναπτύχθηκαν και πτυχές που έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα λόγω της πρόσφατης συμπεριφοράς της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κύπρου. Εκεί υπήρξε παρέμβαση από τον Υπουργό, οργανώθηκε στη Βουλή. Φιλοξένησε την αντιπροσωπεία περίπου 40 άτομα από 12 χώρες του ΝΑΤΟ, κυρίως από τις Μεσογειακές, με παρουσία όμως και του Προεδρείου, στην Αθήνα, στη Βουλή, επίσης στο Μουσείο της Ακρόπολης όπου ξεναγήθηκαν και μου δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξω
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα ως κράτος, μέλος, στη συμμαχία αυτή τη στιγμή. Τέσσερα ανέφερα από αυτά. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα σηκώνει στο βάρος, στην πλάτη της και μόνη της, χάρη στον ελληνικό λαό και παρά την κρίση, το 90% της παράνομης μετανάστευσης που έρχεται από τα ανατολικά και πρέπει να φιλτράρει ποιοι είναι οικονομικοί πρόσφυγες, ποιοι είναι πρόσφυγες πολέμου και ποιοι ενδεχομένως είναι και καλυμμένοι μαχητές του ISIS που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την Ευρώπη και για την Αμερική. Δεύτερο είναι το ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα τέσσερα μόνα κράτη που εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να δαπανούν από το ΑΕΠ τους το 2% του προϋπολογισμού για αμυντικές δαπάνες και δαπάνες ασφάλειας, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Λιθουανία. Και τρίτον, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, τους ζήτησαν να κοιτάξουν το μοντέλο Θράκη. Το μοντέλο αυτό ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας, όπου συμβιώνουν ειρηνικά και δημιουργικά χριστιανοί και μουσουλμάνοι και δεν έχει εμφανιστεί κανένας μαχητής της τζιχάτ. Γιατί διδάσκεται η μετριοπάθεια και στο τζαμί και στην εκκλησία. Αυτό είναι ένα μοντέλο την Ελλάδα την κάνει περήφανη, ορθά, που δείχνει ότι η ελληνική πολιτική πετυχαίνει. Τέλος, τους υπενθύμισα ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμα ένα εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι τα ελληνόφωνα πατριαρχία της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, τα οποία έχουν εξαιρετική σχέση με το Ισλάμ και μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα συνεργασίας με το μετριοπαθές Ισλάμ, για να μην ταυτίζουμε όλο το Ισλάμ με κάποιους ακραίους τζιχαντιστές, σαν αυτούς που βλέπουμε στην περιοχή του ISIS, στο Ιράκ και στη Συρία. Δεύτερον, είναι τα πατριαρχεία αυτά, θα έλεγα, εκτός από γέφυρες, αυτά τα οποία κρατούν στη Δύση το κέντρο βάρους Ορθοδόξου Εκκλησίας και διευκολύνουν έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να κρατούν καλές σχέσεις με την Ανατολή. Πέρα από την πολύ σημαντική σας τοποθέτηση, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όλα τα επιμέρους στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τις τοποθετήσεις και των υπόλοιπων πολιτικών. Κρατώ μεταξύ άλλων και θα ήθελα να μου σχολιάσετε, κύριε Υπουργέ, εκ νέου και εδώ δηλαδή τηλεοπτικά, την τοποθέτηση, στην απάντησή σας στην τοποθέτηση του Τούρκου βουλευτή, του κύριου Μπάκου, ο οποίος είπε ότι υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία διεκδίκηση στην Κύπρο με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Και ότι στη Βόρεια Κύπρο υπάρχει αδειοδοτημένη περιοχή για έρευνες. Σημειώνοντας παράλληλα ότι όλη η υφαλοκρηπίδα είναι προσβάσιμη και ο τουρκικός στόλος ενεργεί στην περιοχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει. Καταρχήν να σας πω το εξής, ότι ο Όσαν Μπακ είναι φίλος, εκλέγεται στην περιοχή της Μπεσίκτας, είναι άνθρωπος βουλευτής, ο οποίος προέρχεται από το ΑΚΠ, από το κόμμα του Ερντογάν, και με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία σε άλλα ζητήματα. Δεν μπορούσα όμως εγώ να αφήσω αναπάντητη μία πρόκληση, η οποία του ορμηνεύτηκε να ανακοινωθεί μέσα στην έλευση του ΝΑΤΟ και η οποία εξυπηρετούσε σαφώς μία διεκδικητική σκοπιμότητα της εξωτερικής πολιτικής της γείτονος. Χαίρομαι που το θέλετε ακριβώς έτσι. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά έκανα τέσσερις επισημάνσεις που απαντούσαν, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος επεσήμανε το θέμα της αυθαιρεσίας, την παράνομη έρευνα που γίνεται στην Κυπριακή ΑΟΖ από το τουρκικό πλοίο. Και δεν ήταν παρόν εκείνη την ώρα γιατί έπρεπε να φύγει, είχε υποχρεώσεις. Εγώ, ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, λοιπόν, είχα το βάρος ευθύνης για να απαντήσω. Και απάντησα, λέγοντας στο φίλο μου και συνεργάτη και συνάδελφο, ότι εκτιμώ ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας αυτή τη στιγμή στην Κύπρο πρώτα απ' όλα αποδυναμώνει την προσπάθεια που κάνει η Συμμαχία να προστατεύσει την Δύση, να προφυλάξει τη Δύση από την νέα απειλή που εμφανίζεται στα Ανατολικά από τους τζιχαντιστές, από το ISIS, από την τρομοκρατία. Και κάτι τέτοιο ουσιαστικά αποπροσανατολίζει, διχάζει τις δυνάμεις των κρατών μελών, δημιουργεί εσωτερικό πρόβλημα και αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της Συμμαχίας. Και μόνο αυτή η επισήμανση, ξέρετε, αυτή την προσπάθεια που έκανε η τουρκική εξωτερική πολιτική, την απομόνωσε μέσα στη συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ο αντιπρόεδρος της συνελεύσης και πρώην πρόεδρος, ο επικεφαλής γερμανικής αντιπροσωπείας, ο κ. Λάμερς, μου ζήτησε στην επόμενη σύνοδο που θα γίνει σε 2 εβδομάδες στη Χάγη να κάνω εγώ την ενημέρωση για τα συμβαίνοντα στην περιοχή και να παρουσιάσω βεβαίως και τις ελληνικές θέσεις. Στην συνέχεια, επισήμανα το εξής, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προβαίνει σε αυθαιρεσία, είναι ένα κυρίαρχο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προχωρά στην αξιοποίηση της ΑΟΖ, όχι προς όφελος μόνο του Ελληνοκυπριακού, αλλά και προς όφελος του Τούρκιο-Κυπριακού πληθυσμού. Σημαντική επισήμανση. Τρίτη επισήμανση, ότι δεν μπορούμε να συνδέουμε την λύση στο Κυπριακό που όλοι επιζητούμε μετά την παράνομη εισβολή και κατοχή και μετά την ατελέσφορη προσπάθεια του σχεδίου ΑΝΑΝ, δεν μπορούμε να τη συνδέουμε
με την αυτονόητη άσκηση ενός κυριαρχικού δικαιώματος από την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι η εξόρυξη του φυσικού αερίου. Και τέταρτη βεβαίως ερώτηση προς τον συνάδελφο που παρέμεινε αναπάντητη, είναι γιατί η Τουρκία δεν έχει υπογράψει μέχρι τώρα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και της ΑΟΣ στην περιοχή, για να κινηθούμε στην προσέγγιση μας με βάση κανόνες, κοινώς αποδεκτούς κανόνες, και όχι με βάση το δίκαιο του ισχυρού. Αυτή η απάντηση εθεωρήθη διπλωματικά και πολιτικά, όχι εχθρική, αλλά φιλική και θα έλεγα και αποστομωτική. Και μετά από αυτό, κατά τη γνώμη μου, δημιουργήθηκε ο σχετικός δημοσιογραφικός θόρυβος. Επισήμανα δε στους φίλους της τουρκικής αντιπροσωπείας ότι στις πτυχές εκείνες των σχέσεών μας, που έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε αυτή την οτροπία που πήγανε εκεί μέσα να εκφράσουν, το όφελος ήταν και για τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα θύμισα ότι το 2004 ως υφυπουργός εξωτερικών, νεαρός τότε, συνεργαζόμενος με τον υπουργό Τουτσμέν, τον υπουργό εμπορίου της Τουρκίας, είχαμε επιτύχει να βάλουμε ως στόχο την οικονομική συνεργασία των δύο κρατών. Και τότε ο όγκος εμπορικών συναλλαγών ήταν 350 εκατομμύρια. Και μιλήσαμε για 2 δις και μας χλέβασε ο οικονομικός τύπος και της Ελλάδος και της Τουρκίας. Λίγα χρόνια μετά, όταν συναντηθήκαμε εγώ υπουργός εσωτερικών με το φίλο μου τον Μεμέτο Μοεζίνογλου, τον είναι υπουργό υγείας του Ερντογάν, τον Σαμαρά από την ελληνική πλευρά και τον Ερντογάν από την Τουρκία, όλοι μαζί, οι δύο κυβερνήσεις στην Κωνσταντινούπολη, επισημάνθηκε ευθέως από τον ίδιο τον Ερντογάν, παρουσία μου και έκανε μάλιστα και αναφορά στη συνεργασία που είχαμε κτίσει στο παρελθόν, ότι οι ελληνοτουρκικές οικονομικές σχέσεις έχουν ξεπεράσει τα 5 δις σε όγκο εμπορικών συναλλαγών και ότι τίθεται εκ νέου νέο στόχος το 10 δις. Και είπα στους συναδέλφους μου, εκεί που συνεργαστήκατε, για ποιο λόγο λοιπόν προκαλούν κατά αυτόν τον τρόπο στην ΑΟΣ της Κύπρου και για ποιο λόγο τώρα ανοίγουν ζητήματα που δεν θα έπρεπε να ανοίγουν, γιατί και στις δύο χώρες δεν συμφέρουν και βεβαίως δεν συμφέρει και στην συμμαχία εν ώψη των νέων κινδύνων που απειλούν την περιοχή. Να μείνουμε λίγο έτσι, ως τελευταίο ίσως ερώτημα στον ΤΑΠ και στην πρόφηση του αγωγού, για να θυμηθούμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς ήταν η τοποθέτησή σας. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και το λέω αυτό γιατί θύμισε έτσι κομμάτια της ιστορίας και ίσως και ήταν και μία ρίση, μία τοποθέτηση μέσα στα πλαίσια μιας εξωτερικής πολιτικής όπως πρέπει να ασκείται. Είπατε χαρακτηριστικά εκεί ότι σίδωρα που τα διαβαίνουν εμπορεύματα, που τα διαβαίνουν στρατοί. Και νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα που σας έφερα με τα μεγέθη και πώς μετεβλήθησαν, αποδεικνύει αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ότι σίδωρα που τα διαβαίνουν εμπορεύματα, δεν τα διαβαίνουν στρατοί. Αυτή η συνεργασία λοιπόν πρέπει να επεκταθεί και στον ενεργειακό τομέα. Ο αγωγός ΤΑΠ, για τον οποίο αναφέραμε, είναι μια τέτοια πρόκληση, θετική πρόκληση για συνεργασία των δύο χωρών. Είναι στρατηγική σημασία πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαφοροποιεί τις πηγές, τους δρόμους και τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιεί και αυτό ενισχύει την ενεργειακή της ασφάλεια. Και η κατασκευή του από την περιοχή μας αναβαθμίζει γεωστρατηγικά όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την περιοχή και εφόσον γίνει σωστά η διαπραγμάτευση και υλοποίηση του έργου μπορεί να προκύψουν από αυτή την ιστορία και πάρα πολύ σημαντικά ανταποδοτικά ωφέλη για τους κατοίκους της περιοχής. Να κλείσουμε αυτή μας την κουβέντα πώς για απόψε. Να αποτολμήσω... Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία. Και αυτή η δυσκολία της συγκυρίας επιβαρύνει πολύ περισσότερο περιοχές σαν την περιοχή της Θράκης. Και λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας και λόγω της δημογραφικής απογύμνωσης και λόγω της όξυνσης κάποιων εθνικών, όπως λέμε, ζητημάτων, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως υπεύθυνοι και προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Και κυρίως θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως ενημερωμένοι και για τους κινδύνους αλλά και για τις ευκαιρίες που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή και δεν αξιοποιούνται. Για τον λόγο αυτό έχω ξεκινήσει ουσιαστικά ένα ενημερωτικό κύκλο ομιλιών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι μια τέτοια ομιλία για τις δυνατότητες της Θράκης, για την πολιτική που έχει ακολουθηθεί και σε σχέση με τη μειονότητα και σε σχέση με τον διεθνή παράγοντα στην περιοχή. Έχω μια πρώτη ομιλία εδώ στην Κομοτηνή, η οποία θα γίνει με την οργανωτική ευθύνη των ΑΧΕΠΑΝΣ της τοπικής οργάνωσης εδώ, παρουσία και του Σταύρου Λιγερού, του δημοσιογράφου. Αύριο, μεθαύριο μάλλον τη Δευτέρα, αυτό θα γίνει 16 του μηνός. 10 του μηνός μιλώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο της Αστυνομίας, στη Λέσχη Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, στα Θρακικά Σωματεία, αλλά και στους ένστολους της Θεσσαλονίκης για το ζήτημα της Θράκης. Μαζί με ένα ενδιαφέρον πάνελ, το οποίο συντονίζει πάλι ο Σταύρος Ολιγερός, αλλά συμμετέχει ένας συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ,
ο κύριος Χαραλαμπίδης από τον Εύρο, η καταγωγή του, παλιός ο βουλευτής, και κάποιοι άλλοι ειδικοί του θέματος. Είχε προσπίσει το θέμα της Ρουμανίας τότε, έτσι? Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Επίσης, στις 17 Δεκεμβρίου, την αντίστοιχη ομιλία οργανώνουμε με την Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων στην Αθήνα και ο Σύλλογος Κομωτινέων φυσικά εκεί μπαίνει μπροστά. Και το μεσοδιάστημα, το πρόγραμμά μου, εκτός από τις περιοδίες και τις συναντήσεις που ούτως ή άλλως γίνονται εδώ στην Κομωτινή κάθε Σαββατοκύριακο, οι οποίες δεν λαμβάνουν δημοσιότητα και για λόγους σκοπιμότητας, διότι πρακτικά προβλήματα της περιοχής συζητούμε και αποφασίζουμε, κάνουμε και δύο κινήσεις ακόμα. Δηλαδή, πάω στη Χάγη για να παρουσιάσω και τις ελληνικές θέσεις για μία σειρά από ζητήματα. Αποδεχόμενος την πρόσκληση του κυρίου Λάμερς. Του κυρίου Λάμερς, εγώ ούτως ή άλλως συμμετέχω στη μόνιμη επιτροπή του ΝΑΤΟ. Και ως εκ τούτου σε κάποιες εκ της συνεδρίας συμμετέχω αυτοδικαίως. Αλλά στην Χάγη γίνεται η ολομέλεια της Παγκοσμίου Συνελεύσεως και εκεί συμμετέχω ως επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας. Ενδεχομένως, αν υλοποιηθεί αυτό που μου ζήτησε ο κύριος Λάμερς, να γίνει και μια παρέμβαση από πλευράς μου για να περιγραφεί ο ρόλος που καλείται να παίξει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αμέσως μετά φεύγω στις ΗΠΑ για να συμμετέχω εκεί στη μόνιμη επιτροπή του ΝΑΤΟ, έχοντας προηγουμένως διασφαλίσει έναν κύκλο συναντήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς. Και εκεί συζητείται αυτή τη στιγμή από έναν σοβαρό κύκλο ομογενών να διοργανωθεί επίσης μία εκδήλωση, μία ομιλία, κλειστή ομιλία, σε opinion makers της ομογένειας και της αμερικανικής διοικήσεως για τα ζητήματα που αφορούν στην περιοχή μας, στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής της Θράκης. Αυτός είναι ένας κύκλος εργασιών μέχρι τις γιορτές, με ενδιάμεσες εμβόλυμες επισκέψεις και παρουσίες εδώ στην περιοχή και με συνεργασία βεβαίως εδώ με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε τα τοπικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ.